Τώρα, θα θέλαμε λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα να σχολιάσουμε, να μας πει ο κύριος Γιαννάρης και οι άλλοι συνομιλητές μας. Ωραία, περιγράψαμε λίγο αναλυτικά το είδος του δυτικού ανθρώπου, πώς επηρεάστηκε από τον Προτεσταντισμό και πώς ο Προτεσταντισμός αποτέλεσε μια βάση, αν θέλετε, μια ιδεολογική βάση για την βοήθεια για την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Την ίδια περίοδο, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό που συνείχε τον Έλληνα από την διαχρονικά, από την αρχαία εποχή και κυρίως πιο κοντά στις ημέρες μας, την εποχή που μιλάμε για την ανάπτυξη του καπιταλισμού και του προτεσταντισμού στην Δύση. Τότε ήμασταν στα 400 χρόνια σκλαβιάς, αλλά νωρίτερα υπήρχε και το Βυζάντιο. Και στο Βυζάντιο αναπτύχθηκε ένα είδος ανθρώπου με κάποια χαρακτηριστικά που είχε μια αντίληψη για την οικονομία. Και πώς εξελίχθηκε αυτό το πράγμα και στις μέρες μας με το ελλαδικό κράτος. Κύριε Γιαννάρα, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ναι, νομίζω, κύριε Σαββίδη, πιθανόν να κάνω λάθος, να ασφάλω, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ κέριο, ελάχιστα μελετημένο ή καθόλου μελετημένο. Δεν ξέρω να υπάρχουν κάποιες ειδικές μελέτες. Υπάρχουν μελέτες βυζαντινολόγων για την οικονομία στο Βυζάντιο ή για η περίφημη εργασία του Μπιούρι για το νομισματικό σύστημα στο Βυζάντιο. Φοβούμαι, από όσο τις έχω προσεγγίσει, ότι είναι μελέτες αποστεριόρι, μελέτες οι οποίες γίνονται εκ των υστέρων κριτήρια. Δηλαδή με τα κριτήρια με τα οποία λειτουργεί η οικονομία στις δυτικές χώρες στην εωτερικότητα, κρίνουμε και εκθέτουμε το νομισματικό σύστημα στο Βυζάντιο. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία είναι εντελώς παραδειγματικά και τα οποία θα μπορούσαν να δείξουν κάποιον άλλο δρόμο, μια άλλη θεώρηση της οικονομίας και του οικονομικού βίου. Το περίφημο σύστημα της... υπάρχει ένας όρος, τον ξεχνώ. Δηλαδή το γεγονός ότι στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία, αυτό το σεβάστηκε και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, υποκείμενο φορολογικής υποχρέωσης δεν ήταν το άτομο, ήταν η κοινότητα. Αυτό έχει τεράστια κοινωνική σημασία. Φόρο πλήρωνε η κοινότητα, που σημαίνει ότι αν εγώ φέτος δεν είχα πολύ σοδιά και εσείς είχατε αρκετή σοδιά, η συμβολή σας ήταν η μεγαλύτερη από τη δική μου και του χρόνου το αντίστροφο. Αυτό δημιουργεί πραγματικά σχέσεις κοινωνίας και συνοχή της κοινότητας. Το βρίσκω ένα σοφό μέτρο. Η άλλη ένδειξη είναι εντελώς προφορικής πληροφορίας. Ένας Μικρασιάτης μου είχε πει κάποτε ότι στο Αϊβαλί κάθε Σάββατο γινόταν το παζάρι. Κατέβαιναν οι χωρικοί από τα χωριά και πουλούσαν τα προϊόντα τους. Πήγαινες σε έναν από αυτούς και ζήταγες 2 οκάδες τότε βούτυρο. Αυτός ζήγιζε τις 2 οκάδες βούτυρο και μετά προσέθετε, αφού ζήγιζε ακριβώς τις 2 οκάδες, προσέθετε μία κουτάλα ευλογία. Ζήταγες 40 αυγά, σου μετρούσε 40 αυγά και ύστερα πρόσθεται άλλα 10 ευλογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, κοίταξε, οι δύο οκάδες ή τα 40 αυγά είναι η ανταλλακτική μας σχέση. Το υπόλοιπο είναι η ευλογία της ανθρώπινης σχέσης μας. Αν θέλετε, ακόμα δέστε το και πιο πονηρά, ότι θέλω να σε έχω πελάτη. Πάντως εισάγει έναν ανορθολογικό παράγοντα στην ανταλλακτική σχέση. Είναι αυτό το οποίο επίσης, συγχωρέστε με τώρα, αλλά το λέει ο Αριστοτέλης, ότι είσαι φίλος μου και σου χτίζω το σπίτι χάριν, φιλίας ένεκα. Λοιπόν, αυτός ο παράγων είχε διασωθεί. Δεν ξέρω, θα ήθελε ιδιοφυείς οικονομολόγους για να μελετήσουν και να μας δείξουν πιθανόν μια τέτοια στάση και τέτοια συμπτώματα, με τι προϋποθέσεις φωτίζουν και πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη λειτουργία μιας οικονομίας. Δεν είναι όμως οι δικές μου γνώσεις αρκετές για να το πω. Κύριε καθηγητά, αυτά όλα που λέτε μπορεί να συνέβησαν την εποχή του Βυζαντίου, αλλά μετά τον ευρωπαϊκό, ας πούμε, μεσαίωνα και όταν μπήκαμε στην αναγέννηση, συνέβη αυτό που
επιστημολογικά λέγεται εξατομίκευση του ανθρώπου. Και αυτή η εξατομίκευση δεν επήλθε μόνο στη Δύση. Επήλθε και στην Ανατολή. Και επειδή σας διαβάζω κιόλας, σας ακούω και στον προφορικό σας λόγο, συχνά χρησιμοποιείτε την έννοια αυτή της κοινωνίας, σχέσης κοινωνίας. Και είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πιστεύετε σήμερα ότι με τον βαθμό εξατομίκευσης που επήλθε στις κοινωνίες, στον άνθρωπο, είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας σχέσης κοινωνίας ή είναι απλώς ένα ιστορικό ζητούμενο? Πιστεύω, κύριε Σαββίδη, ότι η τραγωδία μας στο ελλαδικό κράτος, γιατί από εκεί αρχίζει όλο το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, η τραγωδία μας είναι ότι ποτέ δεν ξεκαθαρίσαμε με σαφήνεια. Και πώς ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια? Μέσα από την αγωγή που δίνουμε, μέσα από την εκπαίδευση που οργανώνουμε. Δεν ξεκαθαρίσαμε ακριβώς ποιον ρόλο υιοθετούμε. Για να υιοθετήσουμε το ρόλο, να υιοθετήσουμε την εξατομίκευση, όπως σωστά είπατε, προϋποτίθεται ένας απόλυτος σεβασμός των συμβάσεων, του κοινωνικού συμβολέου, του συντάγματος. Εμείς δεν σεβόμαστε τίποτε από αυτά και το βλέπετε στην καθημερινότητά μας ολοφάνερα αυτό. Υπάρχουν και τα γνωστά συνθήματα ότι νόμος είναι το δίκιο μας. Δεν παραδεχόμαστε άλλο νόμο από το δίκιο μας. Ο μη σεβασμός του κοινωνικού συμβολέου δεν επιτρέπει καν την εξατομίκευση. Διολυσθένει απευθείας στη ζούγκλα. Ταυτόχρονα έχουμε μια νοσταλγία των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Αυτή η νοσταλγία φάνηκε, νομίζω πάλι κατά την υποκειμενική μου κρίση, φάνηκε σε μια φάση, ιστορική περίοδο της αριστεράς στην Ελλάδα. Αλλά καταπνίγηκε ταχύτατα καταπνίγηκε από έναν ομό ενστικτόδη εγωκεντρισμό, όχι από μια εξατομίκευση λελογισμένη. Και επομένως ήταν αναπόφευκτη η κατάληξη η σημερινή που βλέπουμε το ελλαδικό κράτος να διαλύεται στην κυριολεξία, να μην υπάρχουν όροι κοινωνικής συνοχής. Οι πάντες να απαιτούν από ποιον? Δεν ξέρουμε. Από ένα κράτος το οποίο είναι σαφώς κρεοκοπημένο. Από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει κραυγαλαία και κυριολεκτικά σέρνεται. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε καμία ανάγκη του λαϊκού σώματος. Η θέση μας είναι κυριολεκτικά δεινή. Δεν έχει ξαναφτάσει σε τέτοιο σημείο η ελλαδική κοινωνία και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό ορθολογικά να είναι η αρχή του ιστορικού μας τέλους. Αλλά δεν μας απασχολούν τα προβλήματα σε αυτό το επίπεδο που θέτετε σήμερα εσείς στη συζήτηση. Μας απασχολεί απλώς και τους πολίτες και κυρίως τους επαγγελματίες της εξουσίας, τους απασχολεί πώς θα βελτιώσουν, θα βολέψουν τα πράγματα. Πάλι για δάνεια συζητούν. Το προσέξατε? Και δεν όρους δανείου. Σήμερα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε. Ναι, συγγνώμη, αλλά όταν συζητάμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά σίγουρα, παράλληλα με το δάνειο, χρειάζεται μια αφύπνιση αυτού του κοινωνικού σώματος σε άλλες προτεραιότητες. Και αυτή η αφύπνιση δεν θα γίνει με κηρύγματα, ούτε με δεοντολογία. Θα τις δούμε.